Πρόσφατα, η ΑΦΙΝΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας των ιατρικών κέντρων δερματολογίας Σίτιμα της Καλαμάτα και Σπάρτη. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση στο χώρο της υγείας που εξελίσσει τη δυναμική και τις υπηρεσίες του ομίλου ΑΦΙΝΤΕΑ ένα βήμα πιο πέρα σε αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επίπεδου για όλους. Διευρύνει το πεδίο δράσης της, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με σεβασμό στον εξεταζόμενο. Τα CityMed είναι πρότυπα ιατρικά κέντρα που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της δερματολογίας. Στόχος είναι η αξιόπιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών με εξατομικευμένα πρωτόκολλα θεραπείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. Είναι βασικό επίσης ότι αυτές οι σύγχρονες και καινοτόμες δερματολογικές θεραπείες μέσω του ομίλου ΑΦΙΝΤΕΑ δεν αποτελούν πολυτέλεια για τους λίγους, αλλά γίνονται προσιτές στο ευρύ κοινό. Κορυφαίες θεραπείες ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και η επιδερμίδα μας έχει λόγω των συνδικών περισσότερες ανάγκες. Τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της έκθεσης στον ήλιο και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, βλέπουμε το δέρμα μας να φυδατώνεται, με αποτέλεσμα να δείχνει πιο θαμπό και κουρασμένο, οπότε κυρίως στοχεύουμε σε θεραπείες ενυδάτωσης. Κάποιες βασικές θεραπείες ενυδάτωσης είναι οι μεσοθεραπείες ενυδάτωσης και τα skin booster, ενώ υπάρχουν και άλλες πιο καινοτόμες θεραπείες όπως το PRX και το Light Peel. Οι μεσοθεραπείες ενυδάτωσης είναι ενέσιμες θεραπείες που βασίζονται στη μικροέγχυση στην επιδερμίδα συστατικών όπως είναι το υαλουρονικό οξύ, οι βιταμίνες και τα αμινοξέα, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση με αποτέλεσμα να προσφέρουν λάμψη και ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο μεσοθεραπείων περιλαμβάνει συνήθως 3-4 συνεδρίες ανά 15 ημέρες. Τα skin booster, από την άλλη, είναι πιο ενισχυμένες θεραπείες που χαρίζουν πιο εντοβάθη ενυδάτωση, σύσφιξη και προάγουν και την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτές τις θεραπείες ενυδάτωσης, ανάλογα με τον τύπο δέρματος, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες που αναφέρομαι προηγουμένως, όπως είναι το PRX, που προσφέρει σύσφιξη στην επιδερμίδα, βελτιώνει την υφή και την όψη της, και το Light Peel που προσφέρεται για δέρματα με τάση ακμή με πανάδες, καθώς προσφέρει συμμυγματορύθμιση και βελτιώνει τις λεπτές ρητιδούλες και τις δυσχρωμίες. Αυτό που απασχολεί τις περισσότερες γυναίκες αλλά και αρκετούς άνδρες τα τελευταία χρόνια είναι πως θα καταπολεμήσουν τις συνέπειες του γύρατος και τα CityMed έχουν τη λύση. Η γύρανση στην ουσία είναι πολυπαραγοντική. Υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε όπως η γονιδιακή, άλλοι που μπορούμε να ελέγξουμε όπως η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά ως ένα βαθμό μπορούμε και εμείς να προλάβουμε ή να θεραπεύσουμε κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες. Σίγουρα σε κάθε ηλικία αυτά που μπορεί να κάνει κανείς διαφέρουν. Νεαρές ηλικίες προτείνουμε συνήθως μεσοθεραπείες είτε με υαλουρονικό είτε με το πλάσμα του αίματος και skin boosters. Σε πιο ηλικιωμένες εξεταζόμενες μπορεί να προτείνουμε άλλες θεραπείες όπως είναι τα νήματα ανάρτησης για να αντιμετωπίσουμε τη χαλάρωση σε κάποιον άνθρωπο που δεν επιθυμεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πέρα από αυτό, άλλες θεραπείες που αφορούν όλες τις ηλικίες και στοχεύουν σε συγκεκριμένες ρητίδες είναι το Botox και το υαλουρονικό οξύ. Θεραπείες αγαπημένες με τα αποτελέσματά τους να προκαλούν αίσθηση και να ικανοποιούν άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο, όπως και να έχει, ειδικά αυτήν την περίοδο, δεν πρέπει να ξεχνάμε να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Το βασικό είναι η αποφυγή έκθεση στον ήλιο και η έκθεση σε τεχνητές πηγές μαυρίσματος, solarium, και εννοείται η χρήση αντιλιακού τουλάχιστον με 50 δίκτυ προστασίας ευρέως φάσματος. Το χρησιμοποιούμε 1/4 πριν εκτεθούμε στον ήλιο και ανά 2 ώρες ή μετά από το κολύμπι ή την εφίδρωση το ανανεώνουμε. Η προστασία είναι το νούμερο ένα ζητούμενο, μαζί φυσικά με την πρόληψη. Γι' αυτό η εξέταση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο είναι καθοριστική σημασίας. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να υποβάλλονται σε δερματολογική εξέταση. Από εκεί και πέρα, άνθρωποι με συγκεκριμένες βλάβες, με μεγάλο αριθμό σπήλων ή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σπήλων μπορούν να χρειάζονται και πιο τακτική εξέταση.
Καλό είναι να δούμε τον καθένα από κοντά, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει στα σίτι με τις Πάρτες και τις Καλαμάτες, για να εξετάσουμε τις ανάγκες του δέρματός του και να προτείνουμε τις κατάλληλες θεραπείες.